Είναι μαζί μας τώρα ο Γιάννης Καντέλης για να δούμε τι υπάρχει πίσω από αυτήν την απόφαση όπως φάνηκε για επίσπευση των ανακοινώσεων για την αύξηση του κατώτατου μισθού Γιάννη. Στον, στο, θέμα της πανδημίας οι συγκυβέρνηση βλέπουν ένα φως στην άκρη του τούνελ. Ωστόσο βλέπουν όμως ότι υπάρχει ένα άλλο πιεστικό ζήτημα που θα συνεχίσει να είναι μπροστά τους για τους επόμενους μήνες και αυτό είναι η ακρίβεια και η πίεση mm -hmm. που δέχονται πρωτίστως σαν νοικοκυριά. Και εδώ έρχεται η αύξηση του κατώτατου μισθού σε ένα μήνυμα ότι στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται αυτή την πίεση και κάνουν με βάση τα δεδομένα τη οικονομία ό,τι μπορούν προκειμένου να ανακουφίσουν τα νοικοκυριά και το εισόδημά του μαζί με τα μέτρα για την ενέργεια. Υπάρχει και άλλο ένα ζήτημα όμω που απασχολεί εξίσου πολύ από το, από το μέτωπο τη οικονομία στην κυβέρνηση και αυτό είναι οι τιμέ στα ακίνητα. Τόσο όσον αφορά τα ενίκαια, όσον αφορά και την αγορά κατοικία. Γι' αυτό λοιπόν, όπω πληροφορούμαστε, ήδη γίνονται κάποιε συσκέψει στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να εξεταστεί με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να δώσουν μια ανάσα σε αυτήν την αγορά, ιδίω για νέα ζευγάρια, για νέου ανθρώπου να αποκτήσουν ένα σπίτι και θα δούμε πότε θα είναι έτοιμη mm -hmm. στην κυβέρνηση να κάνουν ανακοινώσει πάνω σε ένα ούτω ή άλλω πολυσύνθετο ζήτημα. Ναι, και είδαμε και τι αντιδράσει τη ε, αντιπολίτευση για αυτέ τι ανακοινώσει. Ε, ήθελε. Ε, να, να, να προλάβει, αν θέλει, και μια πιο οργανωμένη αντιπο, α, αντεπίθεση τη αντιπολίτευση στο πεδίο τη ακρίβεια με αυτή την ανακοίνωση ο Πρωθυπουργό. Σίγουρα απενεργοποιεί ένα όπλο στα χέρια τη αντιπολίτευση, διότι εδώ και αρκετό καιρό έχει αρχίσει να πιέζει για την αύξηση του μισθού, απευθυνόμενοι σε αυτού οι οποίοι mm. είναι τα πιο αδύναμα νοικοκυριά. Άρα έρχεται ο Πρωθυπουργό και λέει: Είμαστε εδώ για του πιο αδύναμου. Απενεργοποιεί έτσι άλλο ένα όπλο Μάλιστα. από τα χέρια τη αξιωματική Και ακόμη μια φορά το θέμα των προόρων εκλογών. Με πολύ απόλυτο τρόπο είναι συνεχεί αυτέ οι παρεμβολέ βάσει του Πρωθυπουργού σε όλε τι συνεντεύξει του και κάθε φορά πάει ένα βήμα παρακάτω προσθέτοντα επιχειρήματα γιατί οι εκλογέ πρέπει να γίνουν στο τέλο τετραετία. Βέβαια, αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη δυσκολία αν αντιστραφεί η κατάσταση και θέλει να φέρει τι εκλογέ νωρίτερα. Αλλά ταυτοχρόνω και με αυτή τη συζήτηση και τα πολλά σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, ειδικά από τη στιγμή που μπήκε στο πολιτικό παιχνίδι ένα νέο παίκτη και αυτό είναι ο Νίκο Ανδρουλάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.